Θα θυμάστε ότι το φθινόπωρο που μας πέρασε είχαμε καιρικά φαινόμενα έντονα, έκτακτα. Είχατε κάνει μάλιστα και ρεπορτάζ εκείνη την ημέρα που κινδύνευε να πάρει η θάλασσα το πύργο του Ναυαγοσώστη και τις ράμπες τις οποίες είχαμε βάλει, καθώς και τους διαδρόμους για να περπατάνε οι λιγόμενοι. Επιλέξαμε εκείνη την ημέρα να αφαιρέσουμε, να απομακρύνουμε την ράμπα, να ασφαλίσουμε τον πύργο του Ναυαγοσώστη με παρέμβαση και να απομακρύνουμε και τις πασαρέλες, όπως τις λέμε, που χρησιμοποιούν οι λιγόμενοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να αποκατασταθεί αυτό, γιατί όπως θα θυμάστε άλλωστε, η ράμπα αυτή τοποθετήθηκε πριν από 4 χρόνια και παρέμεινε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για κάθε έτος μέχρι πέρσι. Να αφαιρέσαμε λοιπόν τώρα την τοποθετήσαμε. Τοποθετήθηκε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να υπάρξει από κάτω ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα πατούσε η ράμπα για να έχει σταθερότητα. Μόλις σταθεροποιηθεί η ράμπα, θα γίνει αποκατάσταση εκεί του χώρου. Καλώς που το ρωτάτε. Καλό είναι να βγαίνουν αυτά προς τα έξω και να ενημερώνεται ο κόσμος για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Ωστόσο, επειδή η ράμπα ταλαιπωρήθηκε εκείνη την περίοδο, τοποθετήθηκε τώρα και είμαστε ήδη στη διαδικασία της ανάθεσης στον ξυλουργό, ο οποίος και την κατασκεύασε τότε, για να την αποκαταστήσει και να την κάνει όπως ήταν και πριν να αφαιρεθεί. Αυτό όσον αφορά τη ράμπα. Όσον αφορά τώρα το χώμα, σας είπα ότι αφού σταθεροποιηθεί, θα γίνει αποκατάσταση του χώρου. Έχουμε δηλαδή μέρες μπροστά μας για να το κάνουμε αυτό. Θα τακτοποιηθεί δηλαδή το... θα τακτοποιηθεί. Όλο αυτό το κομμάτι θα τακτοποιηθεί. Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο θα ζημιώσει την εικόνα την τουριστική της πόλης. Γι' αυτό να είστε σίγουροι και βέβαιοι. Είχαν χαθεί την προηγούμενη χρονιά κάποιες γαλάζιες σημαίες. Με συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε και φέτος να πάρουμε πίσω αυτές τις σημαίες. Πλέον έχουμε ξανά 9 σημαίες στην περιοχή μας. Είμαστε από τις περιοχές με τους δήμους με τις περισσότερες από τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες και σαν νομός, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είμαστε δεύτερος στην πανελλήνια κατάταξη γαλάζιων σημαίων. Όπως βλέπετε, γνώμονάς μας είναι να αναπτυχθεί και να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής και ένας από τους τρόπους είναι και αυτός, να έχουμε αρκετές γαλάζιες σημαίες στην περιοχή μας. Να ξέρετε πάντοτε ότι η γαλάζια σημαία την ακολουθεί και ένα οικονομικό κόστος. Πάντοτε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χρήματα που μας έχει αναθέσει ο σιτιακός λαός και κόσμος με την πλέον χρηστή μέθοδο και με τον πλέον χρηστό τρόπο, ούτως ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύπτει να είναι το καλύτερο δυνατό με όσο δυνατό μικρότερο κόστος. Κάνοντας ένα απολογισμό της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής και της δικής μου της εμπλοκής όσον αφορά στο κομμάτι αρχικά μόνο των αθλητικών αλλά και πλέον ως προεδρεύων στο ΔΟΚΑΣ, οφείλω να πω ότι οι παρεμβάσεις αυτές ήταν αρκετές και αρκετά δαπανηρές. Θυμίζω την τοποθέτηση των φωτών από την απέναντι πλευρά της κερκίδας στο στάδιο, δηλαδή στην νότιο-ανατολική πλευρά του γηπέδου. Θυμίζω τη συντήρηση του κλωοτάπητα, γιατί θα πρέπει να το προσέξουμε το γήπεδο, ένα έχουμε και πρέπει να φροντίζουμε γι' αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Παράλληλα έχουμε κάνει αποκατάσταση και συντήρηση στο κλωοτάπητα στο 5x5 στο γηπεδάκι που βρίσκεται στη Σικιά, όπως και στην Τουρλωτή. Ολοκληρώθηκαν κάποιες παρεμβάσεις και φέτος που χρειαζόντουσαν στην Σικιά και πλέον είναι τα γήπεδα αυτά προς το κοινό ελεύθερα για να τα χρησιμοποιούν. Επανέρχομαι λοιπόν στο γήπεδο της Ιτίας και λέω και το εξής. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια αποκατάσταση στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια βρισκόταν στην εικόνα που έχετε κι εσείς παρατηρήσει τουλάχιστον μια 25ετία. Δηλαδή από την ημέρα που κατασκευάστηκαν, από όσο το θυμάμαι και εγώ από τότε που ήμουν αθλητής μέχρι και σήμερα, δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση. Με τα πενιχρά οικονομικά και του ΔΟΚΑΣ και του Δήμου, λόγω των γνωστών προβλημάτων που είχαμε με την υπόθεση των καταπότητων, βρεθήκαμε χωρίς δυνατότητα και πόρους. Παρόλα αυτά, φροντίσαμε να αλλάξουμε την εικόνα των αποδοτηρίων. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες έγινε και η τοποθέτηση των πλακιδίων, βάλαμε δηλαδή πλακάκια δαπέδου, ώστε να βελτιώσουμε την υγιεινή και την αισθητική του χώρου. Δεν συνηθίζω να μιλώ για μένα, συνηθίζω να μιλάω για το σύνολο. Γιατί το όποιο αποτέλεσμα προκύπτει, προκύπτει σύμφωνα με τις συνεργασίες, σύμφωνα με τη διάθεση και το κοινό όραμα και το πνεύμα που διέπει την παράταξη. Οπότε έχω να πω για τα αθλητικά ότι συνεχίσαμε το γύρο της Ιτίας, μια αθλητική διοργάνωση που μας κατατάσσει στο χάρτη αθλητικό της χώρας, είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Μάλιστα από συζητήσεις που έχω κάνει και με την Ομοσπονδία και με το μάνατζερ της
του ΣΕΓΑΣ, ο οποίος κλείνει τα meeting της Ομοσπονδίας ή διοργανώνει και τον κλασικό μαραθώνιο, αναφέρεται στο γύρο της θητείας λέγοντας ότι είναι η καλύτερη διοργάνωση αυτού του τύπου που γίνεται στην Ελλάδα. Κοιτάζουμε να διευρύνουμε μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες και την τουριστική σεζόν και περίοδο. Προσπαθούμε να κάνουμε αγώνες εκτός τουριστικής περίοδου, ούτως ώστε να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο η σεζόν. Χαρακτηριστικός είναι και ο ποδηλατικός γύρος Κρήτης, στον οποίο συμμετείχαμε ενεργά. Φιλοξενήσαμε λοιπόν στην πόλη μας πάνω από 80 διακεκριμένους Ευρωπαίους αθλητές, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σαν πρεσβευτές, εν δυνάμει πρεσβευτές και της φιλοξενίας και του κλίματος και του τόπου και των εικόνων της πόλης που αποκόμισαν, αλλά και της διαδρομής που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στην άλλη πλευρά του νησιού, περνώντας από το Δήμο μας. Όσον αφορά πάλι το γύρο της Ιτίας, έχουμε φροντίσει και τον κάνουμε με διήμερη φιλοξενία. Φέτος μάλιστα πήραμε την πρωτοβουλία και μεταφέραμε τους αθλητές με το λεωφορείο του Δήμου σε μια μίνι εκδρομή την παραμονή του αγώνα προς το Τοπλού και το Βάι. Δηλαδή, δείξαμε τα hot spot της περιοχής μας. Του χρόνου έχουμε άλλο πλάνο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να το υλοποιήσουμε. Διοργανώσαμε το 2011 το τουρνουά αντισφαίρισης για αμαία. Δυστυχώς το 2012 δεν ήταν εφικτό να γίνει, γιατί η ημερομηνία διεξαγωγής συνέπεπτε με τις παραολυμπιακούς αγώνες. Φέτος δεν είχε δυνατότητα η Ομοσπονδία του Τένις να το κάνει. Είμαστε σε επαφές, κοιτάζουμε να φέρνουμε αγώνες στην πόλη μας, κοιτάζουμε η πόλη μας να βγαίνει προς τα έξω, να δημιουργήσουμε ένα brand name που λέγεται Σιτία και σε συνδυασμό και με την αποπεράτωση του αεροδρομίου να την κάνουμε πλέον τον πλέον τουριστικό προορισμό της περιοχής. Όσον αφορά τώρα τα άλλα αντικείμενα τα οποία έχει υπό την εποπτεία του ΟΔΟΚΑΣ, γιατί όπως ξέρετε είναι το μεγαλύτερο νομικό πρόσωπο του Δήμου, με τεράστιες αρμοδιότητες. Δυστυχώς το προσωπικό μας το διοικητικό είναι λίγο, το οποίο προσπαθεί, καταβάλει μέγιστες προσπάθειες μαζί με τη διοίκηση και το συμβούλιο να φέρει πέρα σε όλες τις υποθέσεις. Θυμίζω ότι φέτος καταφέραμε και υποστηρίξαμε τα 4 χωριά του Μακρύ Γυαλού που συνενώθηκαν με το Δήμο Σιτίας με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Αυτό δεν γινόταν στο παρελθόν. Με μια αναδιοργάνωση των δομών και με ένα νέο αίτημα που έχουμε κάνει προς την ΕΕΤΑ να μας συγκρίνει άλλη μία δομή, δηλαδή να τις κάνουμε 6, ούτως ώστε το υφιστάμενο προσωπικό να μην επιβαρύνεται και να μην κινδυνεύει και να τρέχει από χωριό σε χωριό να εξυπηρετεί τους 700 και πλέον ωφελούμενος του προγράμματος. Θυμίζω ότι ο Δήμος Ιεράπετρας με τις σύνδεσεις των χωριών αυτών τα άφησε έρμα στην τύχη τους. Εμείς είχαμε ηθική υποχρέωση να βρούμε λύση απέναντι σε αυτό. Προσπαθήσαμε και τη βρήκαμε. Υποστηρίζονται πλέον τα χωριά αυτά. Όσον αφορά το ΟΔΙΟ και τη Φιλαρμονική, ενισχύουμε την όποια προσπάθεια γίνεται ώστε η Φιλαρμονική, η οποία είναι από τις καλύτερες, τολμώ να πω, στην Ελλάδα, να συμμετέχει είτε στο διαγωνισμό που έγινε πρόσφατα στο Ηράκλειο, είτε αναβαθμίζεται στο χώρο που θα τη φιλοξενεί πλέον, δηλαδή θα πάρουμε από εδώ τη Φιλαρμονική, θα πάρουμε και από εδώ το ΟΔΙΟ και θα το μεταστεγάσουμε. Είμαστε στη διαδικασία μεταστέγασης. Όσον αφορά το ΚΑΠΗ, είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους. Άλλωστε, έχετε κάνει και αρκετά ρεπορτάζ σχετικά με αυτό. Ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την ηλικία, η οποία ηλικία έχει πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλά θετικά να δώσει, ιδιαίτερα στους νέους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει από δύσκολες εποχές. Έχουν ζήσει τη δυσκολία. Οι νεότεροι τώρα ζουν δύσκολες στιγμές. Οπότε αυτοί με την εμπειρία που έχουν και με τις εικόνες που έχουν αποκομίσει από το παρελθόν μπορούν να στηρίξουν τους νέους. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και το κάνουμε. Έχουμε κάνει αρκετές εκδρομές με το ΚΑΠΗ. Μάλιστα, πρόσφατα επισκέφτηκαν την Κάτω Ζάκρο και το μοναστήρι του Τοπλού. Αναφορικά τώρα με τα πολιτιστικά, γενικότερα τα πολιτιστικά. Το θεσμό των Κορναρίων τον ενισχύουμε συνεχώς. Φέτος πάλι έχουμε αρκετές εκδηλώσεις να κάνουμε. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Μάλιστα, προετοιμάζουμε, αυτό βέβαια καλό θα είναι να μην υποθεί τώρα, θα το δείτε, προτιμότερο να το δείτε, την πρώτη μέρα του Ιούνιου, που πέφτει Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς και το ΔΟΚΑΣ, υπό την εποπτεία και την υψηλή ενίσχυση του Δήμου. Θα βγάλουμε το φυλάδιο των Κορναρίων. Τα περσινά κορνάρια ήταν ιδιαίτερα καλά, αρκετές εκδηλώσεις. Κοιτάζουμε να τα κατανείμουμε μέσα σε όλο το καλοκαίρι, ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον και η μία εκδήλωση να μην επικαλύπτει την άλλη, για να έχουν επισκεψιμότητα όλες αυτές. Θα συνεργαστούμε με την περιηγητική λέσχη και με το νέο συμβούλιο που έχει αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε όλοι μαζί, άσχετα το τι πρεσβεύει ο καθένας, να παλέψουμε για την πόλη μας.
Όλοι εδώ ζούμε. Θα ζούμε εδώ και μετά τις εκλογές. Να ξέρετε ότι όλοι οι Δημοτικοί Συμβούλοι, όλοι όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, φροντίζουν ειδικά αυτές τις ημέρες να βρίσκονται κοντά στον πολίτη και όχι τόσο για λόγους ψηφοδηρίας, όσο για να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματά του. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να αναπτύξει κριτήρια και αισθητήρια ώστε να επιλέξει σωστά το ποιος θα διαχειριστεί τις τύχες του Δήμου για την επόμενη πενταετία. Θέλω να πιστεύω ότι το έργο του καθενός θα είναι το κριτήριο το βασικό για την επιλογή και όχι κάποια άλλα κριτήρια.